Αντώνης Καρπετόπουλος, Carpet Show, εχθές Ρολάν Γκαρός. Καλά, πήγε στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Κάθηκε ο τελικός, ρε φίλε. Εκεί σε θέλω. Αυτά είναι πολύ ακριβά. Στο Hugh Grant δίπλα σε ήθελα, στο Hugh Grant δίπλα που κάτω ήταν γωνία. Ναι. Άλλαξε και θες μετά με τον νεαρό της κυρίας. Λοιπόν, και... Αυτά είναι πολύ ακριβά γούστα. Γιατί φίλε, μια φορά στη ζωή σου, ας πούμε, εντάξει. Δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί. Καλά, δεν είπα να είσαι δίπλα στον Φίλιππο. Δεν είπα να καθίσεις δίπλα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αν γίνεις παρέα. Και στο άγαλμα του Ναδάλ να είσαι τη μέρα του τελικού που είναι έξω από το γήπεδο. Μια χαρά. Και κάτι ορθίους που είδα εκεί στις θύρες. Μια χαρά ήταν και εκεί στο όρθιο. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είχε πλάκα η ιστορία φέτος ως προς το εξής. Δηλαδή, εμένα στο τέλος μου θύμισε λίγο αυτό που έλεγε ο Ιωάννης. Πήγα για νερό και είχε τελειώσει το game. Για νερό πήγα. Μέχρι να ανοίξει βρύση, να κλείσει βρύση, να πιω, τέλειωσε το game. Ναι. Κοίτα. Ναι. Στο ποδόσφαιρο είχε πει ο Λίνικερ αυτό το γνωστό, ότι στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Το οποίο έχει γίνει διαχρονική ατάκα. Εκεί στο τέλος κερδίζει ο Ναδάλ. Δηλαδή, φέτος υποτίθεται ότι ήταν το πιο ανταγωνιστικό και το πιο ανοιχτό. Σε προβλέψεις τουρνουά ήταν 7-8 παίχτες που μπορούσαν να το κερδίσουν το Ρόλαν Γκάρος πριν αρχίσει. Σένα θέλω να το κερδίσει συνέχεια. Σένα θέλω όμως να μου απαντήσεις. Αν δεν τραυματιζόταν ο Γερμανός, θα ήταν εύκολη μεγάλη, δύσκολη. Μεγάλη ιστορία αυτό. Αυτό είναι ένα αν από αυτά τα πολύ βαριά. Ναι. Και εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι την είχε δύσκολα ο Ναδάλ στο ημιτελικό. Μάλιστα. Γιατί ο Σβέρφ ήταν ο πιο φορμαρισμένος τελικά από όλους. Όσους πήγαν εκεί πέρα, ο δεύτερος ήταν ο δικός μας, ξέρεις. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι δυο είχαν κάνει, ο Σβέρφ και ο Τσιπάς είχαν κάνει τα καλύτερα πράγματα στο χώμα στα προηγούμενα τουρνουά. Ναι. Λοιπόν, και επίσης ο Σβέρφ είχε δείξει με τον Αλκαράθ ότι δεν του είναι και πρόβλημα να είναι ένα σετ πίσω. Δηλαδή θα του τράβαγε το παιχνίδι μέχρι εκεί που δεν πάει. Πιθανότητα θα παίζανε, ξέρω εγώ. Ναι, θα τον κούραζε. Θα τον κούραζε πάρα πολύ. Μάλιστα. Δηλαδή και να κέρδιζε ο Ναδάλ, θα πήγαινε μετά στον τελικό, έχοντας παίξει, ας πούμε, τρία παιχνίδια στη σειρά, τρομερά δύσκολα και απαιτητικά, γιατί είχε παίξει 4 ώρες και με τον Τζόκοβιτς και 4,5 ώρες με τον Αλσίμ. Αλλά υπήρχε και ένας μικρός συμβολισμός σε αυτό το πράγμα, άρα, τελικά. Δηλαδή, ένας τραυματισμός έδωσε ένα τελικό και ενδεχομένως ένα τρόπαιο στον Ναδάλ, ο οποίος από όλους αυτούς είναι αυτός που είχε τους περισσότερους τραυματισμούς και τους ξεπέρασε και πιο γρήγορα από όλους. Δηλαδή, ο τραυματισμός είναι πάντα στην ιστορία του Ναδάλ ένα πράγμα πολύ κεντρικό. Αυτή τη φορά δεν ήταν ο δικός του τραυματισμός, ήταν ο τραυματισμός του αντιπάλου. Αλλά παίζει πάντα. Αλλά περιγράφει σήμερα στη στήλη σου, στο Carpet Show, στα νέα κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης Καρπετόπουλος περιγράφει πως με σοβαρούς, παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς, ο Ναδάλ γύρισε πίσω και βγήκε και έπαιξε. Σοβαρούς και πρόσεξε. Ναι. Και στις καλύτερες στιγμές του. Ναι. Δηλαδή, ο πρώτος τραυματισμός του Ναδάλ, το μάθημα καλά, το 9, το 10 τώρα, έρχεται μετά την καλύτερη στιγμή, μετά την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Λοιπόν, είναι πάντα αυτός ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς. Δηλαδή, σε σχέση με τον Τζόκοβιτς και με τον Φέντερερ που πάντα γίνεται η σύγκριση, ο Ναδάλ είχε απερίγραπτους τραυματισμούς. Άρα υπάρχουν κάτι... Και μάλιστα πήγε τώρα στο Παρίσι και έπαιζε με ενέσεις και έλεγε ότι το πόδι μου δεν το καταλαβαίνω, ότι κάνω τοπική αναισθησία, δεν μπορώ να περπατήσω. Και τελικά την πάτησε, ας πούμε, αλλά πολύ άσχημα είναι αλήθεια, σε μια φάση. Τελείωσε ανύποπτη ο Σβέρεφ και εκεί κρίθηκε και το τουρνουά, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, το δύσκολο παιχνίδι για τον Ναδάλ ήταν αυτό και όχι ο τελικός. Στον τελικό με τον Νορβηγό, ο οποίος ο Νορβηγός, ξέρεις, είναι απόφυτος των ακαδημιών του Ναδάλ. Μάλιστα. Ο Νορβηγός για να γίνει καλός παίχτης. Θέλει δουλειά. Πήγε και δούλεψε στις ακαδημίες του Ναδάλ. Έμεινε. Εμένα ο Αλκαράθ μου άρεσε περισσότερο που τον είδα πρώτη φορά από τον Νορβηγό. Μου άρεσε περισσότερο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ο Ρούντα, ας πούμε, ο Καψερός. Ήταν λίγο ψαρωμένος μπροστά. Ήταν και λίγο ψαρωμένος. Ναι, ήταν και λίγο ψαρωμένος μπροστά στον δάσκαλο. Εντάξει, ο Πιτσυρικά. Ενώ ο άλλο είναι αλυτάμπορα. Ο άλλο ήταν η μεγάλη ατραξιόν. Ο Αλκαράθ είναι αλυτάμπορα. Και αυτό είναι που θα μας απασχολήσει σίγουρα και στο. Έχει άλλη κοψιά. Έχει άλλη κοψιά ο Αλκαράθ. Ναι, ωραία τα γράφεις, ωραία τα παρακολουθείς. Και μαθαίνω ότι κάνει και ωραίες συζητήσεις. Έχουν χαρακτήρες, έχουν πλάκα όλοι. Δεν είναι
απλώς καλοί παίκτες. Θέλω είναι ένα και διαφορετικοί άνθρωποι. Ναι, θέλω ένα πρωί τώρα, θα πρέπει να προγραμματίσω τώρα κατά καλό. Γιατί έμαθα εγώ δεν σας ακούω δίδυμο, αλλά ναι. Μου είπαν ότι κάνετε με τον Πανούτσο και ωραίες συζητήσεις. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μέρα συζήτηση. Ξέρεις τι με χαλαρώνει αυτόν τον καιρό. Τι ναι. Έχω πάει τώρα, τι έχω, που κόλλησα στο γκολφ. Έχω φάει ένα κόλλημα με τον γκολφ. Α, εκεί χρειάζεται τον Πανούτσο, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γι' αυτό σου λέω, θα είστε εσύ, θα κάνουμε μαζί, θα κάνουμε μια εκπομπή, θα έρθετε και οι δύο. Ναι. Ένας θα μιλάει για τένις και άλλος για γκολφ. Λέγανε ναι. Ότι ναι. Αυτοί του τένις, οι αθλητές, έτσι, όχι. Ναι, ναι. Είναι οι πιο τρελοί, λέει, αν δεν υπήρχαν οι γκόλφερ. Οι γκόλφερ είναι ακόμα πιο, ναι. Πιο περίεργες περιπτώσεις. Πόσο με ηρεμεί, το βλέποντάς το, όχι να ναι. Πόσο, ναι, ναι. Πόσο με ηρεμεί. Αλλά είναι, ναι. Υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Η τρέλα στον γκόλφ είναι μεγαλύτερη, διότι στον γκόλφ δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος. Δηλαδή στο τένις, ναι, εσύ αυτομαστιγώνεσαι, γιατί κάθε φορά που χάνεις ένα πόντο νομίζεις ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι άλλο και να ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε κάποιον απέναντι. Στον γκολφ δεν υπάρχει κανείς. Ναι. Είσαι εσύ και το μπαστούνι και τα μπαλάκια. Οπότε καταλαβαίνεις εκεί η ψύχωση, ας πούμε, είναι ακόμα πιο μεγάλη. Επειδή έλεγες πριν για τον Band of Brothers, υπάρχει μια ωραία ταινία, ξέρεις, για τον γκολφ. Θα σου στείλω τον τίτλο, θα το βρω στο στήλο, που είναι η πραγματική ιστορία του πρώτου Αμερικανού που κέρδισε επαγγελματικό τουρνουά στο γκολφ, όντας εραστέχνης. Δηλαδή, ήταν ένα παιδάκι το οποίο κουβαλούσε μπαστούνια, ξέρεις, βοηθός, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Έπαιζε παράλληλα, μικρός, και εμφανίζεται και κερδίζει το μεγαλύτερο, ας πούμε, τουρνουά στην Αμερική. Είναι πραγματική ιστορία. Δεκαετίες του 40 μετά τον πόλεμο. Θα τρελαθείς, θα ξετρελαθείς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Και ο Ρολάν Γκαρός που είναι πραγματικό πρόσωπο, έτσι. Ναι. 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 Ο οποίος στο πρώτο, βέβαια, εγώ πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα το πούνε Ραφαέλ Ναδάλ το τουρνουά αυτό. Δηλαδή, για να καταλάβεις, Άρη, πριν εμφανιστούν αυτοί οι τρεις τενόροι που λέω εγώ, ο Φέντερερ, ο Τζόκοβιτς και ο Ναδάλ, τα περισσότερα τουρνουά Grand Slam τα είχε κερδίσει ο Σάμπρας. Ο Σάμπρας είχε κερδίσει 14 τουρνουά και λέγανε τότε ποιος θα κερδίσει 15, είναι πολύ δύσκολο. Και ήρθε. Κέρδισε ο Ναδάλ 14 στο Ρολάν Γκαρός. Δηλαδή, αυτοί οι τρεις δηλαδή ήταν απίστευτο πράγμα στη διαδικασία του σπόρα. Μεγάλη. Και έχει και πλάκα ότι χθες περιμέναν όλοι, είχαν δημιουργήσει οι Γάλλοι από το πρωί με μια σειρά από αποκαλύψεις ότι ο Ναδάλ κερδίζοντας θα πει αντίο. Ναι. Θα πει ότι τελευταία φορά έρχομαι εδώ και σταματάω κιόλας. Το είπε. Αν δε. Πώς να το πεις, δηλαδή όταν κερδίζεις αυτό το τουρνουά και τελικά κερδίζεις και τον τελικό εύκολα, είναι πολύ δύσκολο να το πεις. Δεν ξέρω πώς θα βγουν αυτοί. Ωραία. Από αυτήν την ιστορία. Δηλαδή είναι η ζωή τους, ας πούμε. Κλείνω. Ναι. Ο Φέντερερ έφυγε, αποχώρησε. Ο Φέντερερ έφυγε χωρίς να το πει. Δηλαδή, δεν το ξέρεις ποτέ. Οπότε ανοιχτή, μια ανοιχτή, μια πιθανή επιστροφή. Ναι, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Το επόμενο ραντεβού, Πανούτσος Καρπετόπουλος στον Sky, θα τα πούμε. Έγινε. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.